Ρε πάμε να ξεκινήσουμε, μπαμ μπαμ. Πόσο στιμέναν τα βίντεο σου. Απευθείας. Ναι, ναι, μπαμ. Ούτε γεια σας καταρχάς, γεια σας, καλησπέρα στον Blitz. Μάριος Χιουπ, γνωστός YouTuber. Μάρια, καλώς όρισες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άκου, τι είναι να πούμε σήμερα. Για όλα τα dark θέματα του YouTube. Νομίζω να πούμε να μου σημαίνει να είσαι YouTuber στην Κύπρο. Εντάξει. Και πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι. Να δούμε στη συνέχεια. Ας πω έναν κόλπο στο να μείνει ο θεατής. Μπράβο. Βασικά ξεκινάνε και φωνάζουν. Γεια σας! Γεια σου Μάριε, να μου κάνεις ας πούμε. Τόσο ήχος, αχ, μπαμ, που χτυπά κάτι, κάνεις να γυρίσεις πάση η κάμερα. Σε συνδυασμό με φε που το, ας πούμε, θέλει βάλει και φε, προτιμώ να όσο πιο clean γίνεται. Λοιπόν, Μάριε μου, πόσο χρόνο είσαι αρχικά? Με 21, κλείσα φέτος. Να ζήσεις, να σε χαιρόμαστε. Και πόσα χρόνια είσαι YouTuber? Είναι πε. Ξέρεις. 9 σχεδόν. Άρα από το 2013 να πούμε. 13 είχα άλλο κανάλι, βασικά 12 άλλο, 10 χρόνια. Ναι. Είχα άλλο κανάλι που δεν το είπα ποτέ πάλι. Γενικά ξανά έκανα podcast, αλλά δεν μπορώ να τα πω όλα σε ένα podcast. Σίγουρα, να θέλουμε 2 μέρες. Είχα παγιά έναν το 2012 κανάλι, το οποίο έπαιζα μάπα. Σήμερα να κάνουμε ένα νέο βίντεο. Οι παιχταράδες και ελπίζω να σας αρέσει. Ναι, αλλά πιο παγιά, επειδή ανάφερα ότι αμέσως είχε χυστεί ο κόσμος. Το 2011 κάπου για μένα είχα Facebook που κάνω μαγικά. Του τον εξαείπα το για να με συγχύσει. Ως τον Τζούλιος που για που το είδες. Το damakupa.com. Damakupa, όχι, πού να ξέρω. Βάρτε όσοι το ψάξετε πριν 10 χρόνια του. Μάρια, αρχικά από πού είσαι? Βουλεμεσό. Λοιπόν, και ξεκίνησες στο YouTube πριν 9 χρόνια. Θέλω να καταλάβω τι σημαίνει να είσαι YouTuber, γιατί δάμε με έναν κανάλι podcast, ας πούμε, λέω εγώ. Και η δουλειά που έχω εγώ να κάνω από το κομμάτι μου, δηλαδή μετά στο post-production, να δω τα κομμάτια ξανά που πρέπει να κοπούν, να μπουν τα reels για να κάνεις το traffic, το traction, γενικά. Και άλλο ρε φίλε, απάναγια. Σκέψου, ας πούμε, το YouTube εγώ βλέπα 2J. Και γενικά ότι ιδέα αν είχα και ξέρω εγώ ήταν το παράδειγμα μου, ας πούμε. Ότι η παιδιά έρκεψα το YouTube που το 2J. Παγιάν και ξέραν όμως τι είναι το YouTube. Ναι. Παγιά λόγος κάνουν YouTube, ας πούμε, εντάξει, μάνα μου είναι εγώ ακόμα τώρα δεν ξέρει τι είναι το YouTube. Εννομίζω να καταλάβει, εννομίζω να καταλάβει. Είναι και μεγάλη κοπέλα, γι' αυτό το λέω. Απλά έβλεπαν ότι επήγαινε καλά τον το πράγμα που έκαμε, και ότι είχα κοινό και fans, ας πούμε. Τα γράμματα σπίτι να φιλώσεις. Ναι, ακόμα και πίσω στο δωμάτιο μου έχω μια φάουσα, ξέρω εγώ αφήσεις. Πόση ώρα έπαιρνε τότε ένα βίντεο, π.χ. λέω τώρα το 2000, είπες 13, πες το 2014-15, να κάνεις ένα βίντεο, δηλαδή να το σκεφτείς. Τότε δεν είχα και πολλές ανάγκες, δηλαδή ήμουν 15 χρόνο, ούτε έξοδα είχα ούτε τίποτε. Συσταγωγικά είχα όλη την ημέρα μπροστά μου να κάνω ό,τι θέλω. Τώρα άμα μεγαλώνεις πρέπει να βρεις μια δουλειά. Τα 15 σου θεωρώ ότι, παράδειγμα, αντί να πάεις έξω με τους φίλους σου π.χ. ή να πάει να παίξεις ένα match. Εσύ φαντάζομαι ίσως πριν και κάμες βίντεο. Στην ουσία, εν και ότι είχες χρόνο. Απλά αντί να ασχολείσαι π.χ. με άλλο χόμπι, π.χ. ποδόσφαιρο, καλαθοσφαιρά, ενώ άθληση ή οτιδήποτε, έκαμες βίντεο. Γενικά παγιά το YouTube, όσο πιο καλά βίντεο έκαμνες, τόσο πιο πολλά views έπιανες. Ενώ είσαι όσο πιο καλό ήταν το περιεχόμενο ή τόσο... Και το περιεχόμενο, το thumbnail και το βίντεο και γενικά ρόλο. Το θέμα. Τραβάν πολλά τον κόσμο και ο κοινό και έφκαλε το προτινόμενο το YouTube, εν τω μου σου λέω. Τώρα, όσο πιο ηλίθιο είναι λίγο καμνής, γιατί δεν το λέω ηλίθιο το υλικό που κάνω. Αλλά όσο πιο εύκολο κάνεις, τόσο πιο πολύ εύκολα να πιέσεις views, γιατί προτείνει το μίσο μου το YouTube πλέον. Επειδή το κοινό σώμα σε μάθει πλέον είμαι reaction, είμαι διάφορα challenges που είναι εύκολα να γίνουν. Όπως το TikTok ένα πράγμα, που κάνεις ένα TikTok, απλά πατάς το κουμπί και εύκαλες το και τέγιος ούτε τι, ούτε τίποτα, ας πένε, κάνεις τίποτε. Εμπιο εύκολο να πετύχει. Άρα Μαρία μου, εσύ βλέπεις ότι τούτη ουλή αλλαγή είναι προς το καλό ή προς το κακό? Γιατί εγώ τα σε γνώρισα, αλλά ποιος είναι μόνο τόσο. Εσύ ξέρεις το MarioTube? Είμαι λίγο, είπε μου ένας φίλος, αδαΐς. Οκ, θεωρώ ότι είσαι στο ηλικιακό. Ναι, σίγουρα, εντάξει. Πολύ με, ποιος είναι μόνος? Να σκέφτω ότι πέρσι εύκολα μου στάζει. Εντάξει. Αν πιάμε τώρα, είσαι από τους πιο γνωστούς YouTuber τώρα. Και πιο trending να πω εγώ. Να σου πω τώρα στο TikTok νομίζω ναι, γιατί κουμπούν πολλά δυνατά. Εντάξει ρε, γράφει και τα κοντραγούδια, είσαι ψηλο rapper. Είμαι απ' όλα γενικά. Ψηλο trapper. Ενώ σου εντάξει, εσύ κάνεις το γιατί γουστάρεις και γιατί σου αρέσει και θεωρείς ότι τραβάς και τον κόσμο. Ναι. Πολλά σωστό. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω όμως, στην τελική, τούτες ούλες οι ώρες που αφιερώνεις στην Κύπρο, αξίζουν τον κόπο? Να σου πω κάτι.
Επειδή ένα αξίζουν, είμαι ειλικρινής. Περίμενε. Διαχώριστο. Ένα αξίζουν οικονομικά ή ένα αξίζουν. Οικονομικά και γενικά, να σου πω γιατί. Ναι. Στην Κύπρο. Γιατί θέλοντας το λέτε, δεν μπορείς εύκολα να πετύχεις κάτω. Επειδή δεν υπάρχουν οι εταιρείες, δεν υπάρχουν οι κατάλληλες συγκυρίες. Γενικά, χρήματα, όπως είπες εσύ, οικονομικός λόγος δεν υπάρχει. Δηλαδή πρέπει, ας πούμε, να πάω δουλέψω σερβιτόρας που δουλεύω τόσα χρόνια, εύκολα παραπάνω από ότι κάνω YouTube. Να κάνουμε παρεθέσει. Ναι. Να πούμε ότι έχει και δουλειά. Ότι είσαι άνθρωπο κανονικό. Ναι, έχει δουλειά. Εγώ, παιδιά, ξέρω να το πω εγώ, επειδή εγώ δεν έχω πρόβλημα. Ξέρω ότι κάνει σου ραφιό δουλειέ. Ναι. Πέραν το YouTube. Ναι. Δηλαδή, δεν τα λαλεί. Δείχνει μόνο τα ωραία στο YouTube. Πόσε ώρε χρειάζεσαι για να κάνει ένα βίντεο που θέμα A-roll, ξέρετε που εννοώ. Ναι. Που την παραγωγή και μετά στο editing και μετά αφκάλει. Δώσ' μου ένα νούμερο. Τρεις ώρες. Το ένα. Τρεις ώρες γύρισμα. Τρεις ώρες έτσι. Όχι το γυρίσμα, έτσι. Να γυρίσεις ανάλογα. Μπορεί να πάρει μια μέρα. Μπορεί να σου τύχει κιόλα, δεν ξέρω αν σου τύχει ποτέ. Να βγάλεις βίντεο για να μην ηχογραφάζει, να μην βγάλει η κάμερα. Έκλεισε μου μπαταρία. Ναι, έτσι είχαν τα πράγματα. Okay. Άρα να βάλουμε, λέω, αν έχει τρεις ώρες editing σίγουρα. Okay. Μοιράζει ένα 15 λεπτό. Σίγουρα. Αν είναι one shot βίντεο που σου λέω τρεις ώρες. Οκ. Συν το αν έχει γύρισμα, λέω εγώ 12 ώρες. Ναι, αλλά γενικά τα main βίντεο που βγάλω τώρα, α πούμε, είναι 15 λεπτά, είναι one shot. Ο λόγος που κάνω είναι επειδή δεν προλαβαίνω. Ναι. Και α πούμε, το βίντεο που να δείτε με το φιδιά να το βάλουμε, να δείτε να το. Έφαμε 16 ώρες, τσίνο, α πούμε. Και φαίνεται τόσες, αλλά είναι. Φαίνεται, ναι. Και ακόμα και όμως σα λέω, είναι one shot, πάλι θέλω πολλές ώρες για το λόγο ότι βάλω end screen. Βάλω σαν μιλώ διάφορες εικόνες. Μπορεί να σβήσω να κάνω cut. Ακόμα και το one shot. Θέλει cut, αστεία αστεία. Τούτα όλα θέλουν cut και ύστερα μπαίνει το one shot και όσοι ξέρετε που έδιτε να καταλαβαίνετε. Λοιπόν, άρα θα βάλουμε ένα νούμερο λέω εγώ τώρα, ένα 12 ώρο. Ναι, σίγουρα. Με τα τηλέφωνα σου, με γίνους που να μιλείς. Ένα βίντεο που βγάλω την εφτά επειδή βγάλω κάθε μέρα δυο. Ναι. Ένα μπουτζίνα όλα θέλει μου 12 ώρες. 12 ώρες. Πλάς το ότι πάει και δουλειά. Γιατί το πράγμα όπως είπαμε δεν έχει χρήματα που κάπου πρέπει να συντηρηθεί. Εντάξει, πάει και δουλειά. Εντάξει, νομίζουν ότι είναι ευκαλό από YouTube. Ευκαλό πάρα πολλά καλά λεφτά σε εισαγωγικά. Δηλαδή. Επίση στην Κύπρο. Ναι, για Ελλάδα και Κύπρο είναι οκ okay λεφτά. Άρα δεν μάθαμε ακόμα και ρωτώσε. Αξίζει. Ναι, να πει ρε Σαββαν, ναι, αξίζει γιατί να πιάσει τα comments, το ευχαριστώ και τον μπράβο που σίγουρα βοηθάσαι να συνεχίσει να κάνει τα βίντεο. 9 χρόνια μάνα, ακούει μπράβο, σε μια φάση δεν είσαι ευχαριστημένο. Ναι, ρε φίλε, τώρα. Α πούμε μια διακουβέντα. Οπότε κάνει κάτι καλό και λαλού σου μπράβο να είσαι ποτέ ευχαριστημένο γιατί θέλει συνέχεια καλύτερο και καλύτερο. Σκέψου ότι έχει fans που βγάλω το βίντεο και πριν το δουν. Γράφουν τέλειο βίντεο. Αν ένα τώρα λέω σου που μα ακούει, που μα θεωρεί 13-14 χρόνων που εν το κοινό σου τα 13 και πάνω φαντάζομαι. Ναι, είναι οι μητσί που να ξεκινήσουν τώρα να κάνουν ασχολούνται. Το μέλλον μας. Ναι, θα παρότρινε κάποιον να γίνει YouTuber στην Κύπρο ή θα του λες να το δοκιμάσει κάπου εκτός. Επειδή τώρα έτσι όπως έγινε το YouTube και γενικά οι νόμοι, δηλαδή ρε, να δείξει κάτι που αίμα, να δείξει γέμα, θα μπορεί να πληρωθεί. Ή θα σου το προτείνει το βίντεο να γίνει viral. Ένα σου το βγάλει και underage. Φορά... Είχα πληγεί, θα με βγάλει πειράγια μου. Ναι. Ζήσαμε βίντεο. Δηλαδή ακραία πράγματα. Τέλος πάντων, έφτασα τα προσωπικά μου, μ' αρέσει και τόσο πολλά. Είπα τα ούλα πλέον. Θα το πρότεινα πλέον το YouTube. Ένα πρότεινα το TikTok. Αχ, το TikTok. Και όπως είπα και πριν, ότι θεωρώ ότι το TikTok ανάτρεψε έναν ολόκληρο video industry. Δηλαδή, ακόμα και εκείνο που λέμε, το 15 λεπτό το βίντεο είναι πάρα πολύ πλέον. Ο κόσμος πλέον, εκείνο που σου έλεγα πριν παλιά, έβαζα ένα με δύο reels, να το πω reels σήμερα, ή κομμάτια από το podcast, για να προκαλέσω traffic να δει ο άλλο, να φτιάξει, α πούμε, την καλή σου δυνατά, κάνει μια να τα κάνει, η οποία κάτσει, οτιδήποτε για να τραβήσει. Τώρα, Μαρία, ξέρετε μου, τα 45 λεπτά το βίντεο ή μια ώρα podcast για να μισεί, θα κοπούσει σε 10, 15, μπορεί 20, μπορεί 30 μικρά. Και ο κόσμο πλέον δεν φεύγει να πάει να δει το full video. Δεν τον ενδιαφέρει. Εκατάφερε, θεωρώ, το TikTok και απομονώνει τα moments. Τσίντε στιγμέ. Ένα λεπτό, 30 δευτερόλεπτα, 45 δευτερόλεπτα. Και βλέπεις το εσύ ότι αν κάνεις 10 λεπτό βίντεο, και διόρθως με αν λέω λάθος, μπορεί να πετάσει, ενώ το 15 λεπτό να μην έχει τόσο watch time. Να σου πω κάτι, γενικά τώρα το YouTube πάει να αντιγράψει το TikTok, όσοι δεν το ξέρετε, γιατί κάνει YouTube. Μα όλοι αντιγράφουν, ο ένας αντιγράφει τον άλλο, γιατί. Ναι. Και το Instagram. Το YouTube Shorts, ξέρεις τι είναι, 67 λεπτά, αλλά μόνο στο YouTube. Και βάλω στο YouTube Shorts, ας πούμε, βίντεο, και βάζει είναι 100-300 χιλιάδες κάθε μέρα βάλω, ας πούμε. Και μπορεί να πιάνω subscriber και ούλα πλέον. Αν βάλω έναν κανονικό, να πάει 50. Και εδώ κάπου παραπάνω. Εμείς θα βάλεις κανονικό βίντεο. Ναι, όσο πιο μητσινένει και όσο πιο. To the point. Μπράβο, πιάνει πιο εύκολα και πιο γλύωρα, ας πούμε. Εγώ πιστεύω συσσαγωγικά σε 10 χρόνια μπορεί να μην υπάρχει διαθέσιμο να βγάλει 10 λεπτά βίντεο. Μπορεί.
Μπορεί να καταργηθείς το πράγμα. Όχι, έχεις δικαιώσει. Βλέπω και εγώ την αγορά να κινείται προς τα εκεί. Αλλά ρε Μαρία, πιστεύεις ότι ένα αξίζει τον κόπο. Άκου, αν έχεις όνειρο τόσο πολλά να γίνεις YouTuber και να τα καταφέρεις, στην Κύπρο 99% να με πετύχει πλέον. Ο μόνος λόγος που κάνω ακόμα βίντεο στο YouTube είναι επειδή αγαπώ το YouTube και ενώ πως μια ρουτίνα σου, ας πούμε. Π.χ. κάθε μέρα κάνεις τα δόντια σου, ναι. Αλλά τώρα μου πεις ότι εγώ έχω έναν όνειρο και ότι σε ένα μήνα θέλω να πω 100.000 subscriber. Όχι, δεν έχει chance. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κάμνε το και αν είσαι τόσο καλό και αγαπήσεις ο κόσμος, ένα πιαστής. Μόνο έτσι. Θέλω να ακούσεις την άποψή μου. Όλες οι εταιρείες πλέον εξήγησαν και εξηγιώνονται με την τεχνολογία, με τα βίντεο, με γενικά. Εξήγησαν το κομμάτι του βίντεο, της παραγωγής, να γίνεται πιο έντονο, πιο έντονο, πιο έντονο συνέχεια τούντες μέρες. Θεωρώ ότι, όπως σου είπα και πριν, με ένα σωστό πλάνο, δηλαδή πέραν της παραγωγής, πέραν του να κάνεις βίντεο, πέραν του να σου αρέσει το YouTube, πέραν του ότι θέλεις να γίνεις YouTuber, αν έχεις το following που έχεις εσύ, που θεωρώ εγώ είναι extreme το following που έχεις, και αν μου λάλλεις τώρα, ας πούμε, ένα αξίζον κόμμα, τι λάλλει ο πελός. Θεωρώ ότι με το 1/10 των followers σου, 30.000 followers, σύντομα παιδιά φτάνει 300.000, εντάξει. Αν είχα 30.000 followers, θεωρώ ότι ήταν να κάνω πάρα πολλά λεφτά. Εντάξει, να πεις σαβανή δουλειά σου, ναι, είσαι expert, ξέρεις. Είμαι 21 γενικά, έχουμε ένα ακόμα. Ναι, έχεις ακόμα, απλά, ας πούμε, θεωρώ ότι στα 9 χρόνια, ας πούμε, φίλε, ακούεις 21 χρόνου εκατομμυριούχος στην Αμερική που τα κρύπτος. 21 χρόνου εκατομμυριούχος που το real estate, ενώ που την ελληνική αγορά, σπίφτιο χρόνια. Και λέω, ρε φίλε, ναι, προκαλεί μου το ενδιαφέρον, ρε φίλε, γιατί ας πούμε κάνεις το 9 χρόνια. Σε εισαγωγικά, να σου πω, έχεις παράπονο. Παράπονο. Θεωρείς ότι το πράγμα, εντάξει, επειδή είσαι στην Κύπρο, αν είσαι στο εξωτερικό, σίγουρα να σου είσαι πολλά καλύτερο επίπεδο και χρηματοοικονομικά. Και παράδειγμα τώρα, εσύ κάνεις τα ούλα. Για μένα, παράδειγμα, το φίδια που ήταν, πέρασαν και που δαμε, και που βλέπω για βίντεο, έχει ολόκληρη ομάδα. Έχει, μπορεί να έχει 15 άτομα πίσω του, και μπορεί να μην ασχολείται καν με editing. Και να ασχολείται με άλλα πράγματα για να κάνουν πολλά πιο παραγωγικό. Ο φίδιας, μπράβο του, γιατί έχω του πολύ respect. Γιατί θυμούμε. Α σου πω και εγώ, Ισά. Ήρθε δάμε και πάμε τα παιδιά να έρθει ο φοιδίας. Δεν ξέρω ποιος είναι ο φοιδίας. Απλά θεωρούν, εγώ δεν ξέρω ο φοιδίας, ένας που ξεκίνησε να κάνει βίντεο με επιχειρηματίες στην Κύπρο. Τι ήταν αυτό το βίντεο. Ας πω κάτι, είναι πολλά εξύπνος ο φοιδίας. Το πώς ξεκίνησε και το πώς εγκατέληξε. Ένας στους 100.000 αυτό το κάνει στην Κύπρο. Και βλέπω τη διαδρομή του, το progress του, δηλαδή το, ενώ σου την πρόοδο του. Και λέω ρε φίλε, respect. Ας πούμε είπες σου, φίλε θα φύγω να πάω στην Αμερική να κάνω αυτό και αυτό και αυτό. Είναι λόγια. Φίλε, έφυγε. Μπράβο του, επειδή έκαμε να μπήκαμε και για μένα, δε, έτσι είναι πολύ διαφορά στα χρόνια. Ένα χρόνο. Ναι, σε ένα χρόνο έκαμε το scale σε πολλά πιο μεγάλο βαθμό. Ένα νούμερο το οποίο εμπιστευκώ ποτέ να το καταφέρει κάποιος. Τόσο γλύωρα. Τόσο γλύωρα. Γιατί να ξαμπούμε και ο Τούτσε έχει έναν κόμμα τρία είπες, subscribers. Θεωρώ ότι το πράγμα ρε φίλε θέλει πολύ στο μαζί να μπει το καμής και πάρα πολύ υπομονή, διότι συνοχή, διότι consistency. Να σου πω κάτι, πλέον μπορείς να αναπτύξεις τόσο εύκολα το κανάλι σου στο YouTube, αλλά πρέπει να είσαι τόσο μανιακός. Θεωρώ ότι εσύ με ένα σωστό. Και όπως σου λέω πάντα που την πρώτη μέρα μου γνωριστήκα στρατηγικό πλάνο, να έχεις κάποιες απολαύσεις. Δεν θα έχεις τα νούμερα της Ελλάδας ή του εξωτερικού, αλλά θεωρώ ότι να μπορείς να ζήσεις, ρε φίλε. Δηλαδή να είσαι YouTuber με χορηγούς. Και εδώ μου θέλω να σου πω ότι θεωρώ, γι' αυτό σου πριν με 30.000 θεωρώ εγώ θα έκανα παπάδες. Για τα δεδομένα της Κύπρου. Όχι γιατί είμαι πιο έξυπνος ή μεγαλύτερος. Εξυμετράζει εμπειρία, ρε φίλε, επειδή είσαι και μια δουλειά. Εν τω μου λέω και τον παιδιό μου συζητούμε γιατί πλέον και εμείς σαν εταιρεία στο άλλο του κομμάτι που έχουμε δίπλα, το website μας πλέον είναι με short videos. Κάποιος που μπαίνει στο website μας να δει παιδιά λάστιχα, με short video στο welcome. Yeah. Και το τι είμαστε, δεν ξέρω εγώ. Αν τα παιδιά που κάνουν YouTube στην Κύπρο εκμεταλλευτούν, λέω εγώ, π.χ. εταιρείες. Πού μ' αρέσει, εγκάμεις εσύ, εν είσαι. Ο 2J. Δύο. Εντάξει, ο 2J. Πέμε άλλους YouTubers. Κυπρέος. Κατάλαβες τι εννοώ. Έχει, άλλο ένα. Έχει, παιδιά. Εγώ δεν τα ξέρω, ρε φίλε. Εσύ μπορείς να ξέρεις. Να σου πω κάτι. Όποιο σωρεί, γενικά στην Κύπρο, είναι λάθος το πράγμα. Ποιο σωρεί ότι πάει να ξεκινήσει κάτι και πάει λίγο καλά, βοηθά τον Θεό, και έχει τύχη. Και μετά να πάει κάτω λίγο, παρετάτα. Αν έχει μόλι δει λίγο το ότι κορέστηκε, έφτασε σε αυτό. Μα ξέρει πόσε φορέ έπεσα που τα σύννεφα και ξαναφύγα πάνω. Ναι, ρε.
έχει μια εικόνα ναι, που σου δείχνει μια γραμμή κάμω ναι, τσουρά, ναι. Σημασορού, που πάει προς τα πάνω. Είναι μια γραφική παράσταση με αντών και έχει κάποια downs. Επειδή το YouTube τώρα το studio ναι. αν έχεις, αν δεις analytics όποτε βγάλεις βίντεο, μπορεί να σου προκαλέσουν στρες. Ναι. Και άγχος και να πεις μα γιατί είναι πιέντο τον καλά, αφού τούτο είναι ακόμα παραπάνω του γιάντου, μπορεί να πετύχει πιο εύκολα. Το βίντεο πρώτη είναι μου να το βγάλω τούτο, να βγάλω τους είναι πιέντο τον καλά. Να σου προκαλέσει τόσο πολύ. Ναι, κάμε και ένα βίντεο του και μας το. Σε αυτό το βίντεο δεν μιλάω για μένα. Πρέπει να μιλήσουμε για την γενική κατάσταση του YouTube και το στρες που προκαλεί σε YouTubers. Κάπου έφτισα. Πόσο στρες προκαλεί. Είναι πολύ καλό ακριβώς ότι αμάν ένα βίντεο σου πάει πολλά καλά και μετά το επόμενο που βγάλεις πάει 10 στα 10 γιατί είναι τα τελευταία 10 που σου βγάλει. Μπορεί να μην μιλάς σε κανένα. Εγώ προσωπικά ας πούμε η κοπελούα μου μπορεί να κάτσει να μου μιλά αγάπη μου, μην πειράζει ξέρω στο επόμενο. Εν μπορώ. Εν το πιστεύω ας πούμε. Νιώθεις ότι έκαμες fail. Ότι αποτύχεις. Ναι, τα είχα φαντώσεις ώρες. Άδικα. Γίνεται. Γενικά ένας άνθρωπος που ξέρει που είναι τα πράγματα, γυρίζει σε λαλί μου να προτιμάς να παίρνει χάκιο το βίντεο σου. Α του τι λαλείς ρε λαλό. Λαλί μου να προτιμάς γιατί τσάμε να βλέπεις που είναι τα λάθη σου και που είναι να κάνεις σωστά και να βλέπεις ότι το watch time σταμάτησε εν τσάμε. Οκ, τι έκαμες λάθος τσάμε. Πρα βλέπεις και να είναι σωστός κάθε φορά. Μπράβο. Εγώ πλέον γνωρίζω που πριν να βγάλω το podcast και ο podcast μου να πάει καλά. Λέω σου ότι έβαλαμε με, ας πούμε, με YouTube, με TikTok και ρε πέτασε. Ναι. Τσάμε το κοινό του πράγμα. Ο κόσμος θέλει αδύ, να μάθει πράγματα για σένα, δι, ας πούμε, το κουτσομπολιό, είναι ένα μπερουάν. Ναι, έχεις κάτι ας πέντε οποίο είναι κουτσομπολιό, να πετάσεις. Αλλά βάζω ξανά, πρέπει να ξέρεις να μου θέλεις. Εγώ ας πούμε τα πιο καλά μου βίντεο, άμα μοιάζεις τα βίντεο μου και δεις τα που έχουν τα πιο λεία views, είναι τα πιο καλά μου βίντεο. Ας πούμε, γαμάμε, είδες την ώρα που γαμάμε με το kids, που φέγε γαμάμε τα μωρά που γάμουν podcast. Γεια σας, είμαι τα μάνα, τα μάνα, τα μόνο, εντάξει, να κλάψω. Μπράβο. Οκ. Θεωρώ ότι το πιο ωραίο βίντεο για μένα ήταν με τον Παύλο τον Κοντίδη. Γεια σας. Γεια σας κύριε Παύλο. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Παύλος ο Γοντίδης είναι ιστιοπλός. Ο Παύλος, ρε φίλε, θεωρώ ότι η επικοινωνία που είχε γίνει με τα μωρά ήταν πολλά high level και συζήτησαν πολλά ποιοτικό περιεχόμενο. Αλλά θεωρώ ότι επειδή βοήθησε τα μωρά να καταλάβουν τι είναι ιστιοπλοεία, πώς γίνεται να είσαι αθλητής, ξέρω εγώ. Θέλω να κάνω ζωή με YouTube, με τα μωρά. Εντάξει, τα μωρά που κάνουμε ως τα 12, ρε φίλε. Ως τα 12. Δεν είναι να το κάνουμε, δηλαδή να δούμε, μπορεί να θέλουμε να μετρήσουμε εμείς να δούμε πώς αντιλαμβάνουν τα μωρά των YouTuber. Αν πάει καλά αυτό το βίντεο θα κάνουν. Εντάξει, ρε φίλε, μπορεί να μου ξαφνικά θα πέκαλα. Εμεί, ρε φίλε, έχουμε μια δύναμη ω ένα σημείο. Εντάξει, να βοηθήσουμε και εμεί, λοιπόν. Λοιπόν, Μάρια μου, για να τα μαζέψουμε το ταούλα που πάμε. Εγώ λέω σου και πιστεύω ότι με ένα σωστό μικρό πλάνο, όχι πολλά πράγματα, θεωρώ ότι μπορεί να έχει έναν καλό benefit. Γιατί έχω πάρα πολλού φίλου μου που στο Instagram με influencers, zoom που τον το πράγμα. Περίμενε, με τόσο following. Φίλε, μιλά με τόσο following, απευθύνεσαι και σε άλλε αγορέ. Άρα θεωρώ ότι εσύ πολλά εύκολα μπορεί να πιέσει χορηγία που το εξωτερικό και όχι που είναι Κύπρο. Ναι, ξέρω. Η άποψή μου. Θεωρώ μπορεί να πιέσει πολύ εύκολα χωρίς να μπελάω. Ναι, αλλά είναι η φάση ότι πρέπει να έχει έναν άνθρωπο δίπλα σου που ξέρει και να σου εξηγήσει τα πράγματα. Που εγώ ακόμα είμαι σε μια ηλικία που πρέπει να τα μάθω. Οκ, ας κάνουμε έναν deal. Ποια συμφωνία. Θα σε βοηθήσω. Και αν τα καταφέρουμε, να δούμε να βάλουμε κάτω στο τραπέζι. Σε 6 μήνες θα σε βοηθήσω να βρει χορηγού. Okay. Κάμε έναν deal τώρα. Ακούσατε, παιδιά. Για να φτιάχνουν τα βίντεο και να μπορεί να κάνει τι δουλειέ σου, δουλεύει. Ναι, εγώ είμαι σίγουρος ότι πολλοί κόσμοι δεν ξέρει ότι δουλεύει. Ξέρεις ότι δεν τζιμούμε. Αντιλαμβάνομαι τώρα που είσαι. Μπορεί να κάνω δύο μέρες να τζιμούμε. Ναι, αλλά ξέρεις κάτι, αρέσκει μου. Ναι, δεν είπα ότι σου αρέσκει. Να σου πω γιατί. Γιατί άμα δω ότι μια μέρα κάνω τίποτε, νιώθω καλά εγώ. Ναι, ρε, αλλά είσαι active σαν άνθρωπο. Έχεις το σαν άνθρωπο να κάνει ναι, ναι, ναι. πράγματα. Απλά και όμως θέλω να ξεκαθαρίσουμε είναι γιατί και εγώ πιστεύω καθαρό, εντάξει, podcast είναι απλό πράγμα. Μάρια, όταν εσύ το πεις από πόσες ώρες χρειάζεται που την αρχή να πιάσεις τηλέφωνο, να σε εννοηθείς, να ξηγηθείς το θέμα, να προετοιμαστείς για το θέμα. Να σου στείλω μήνυμα, να σε εννοηθεί με το θέμα, να το κάτσω, να σου ετοιμαστώ η ώρα μου, να είμαι στην ώρα μου, να είσαι στην ώρα σου, να δω μια δομή του podcast να μπούμε μέσα. Τώρα εσύ να αφήσει. Να κλείσουν τα φώτα, ξέρω εγώ να βγουν οι κάρτες, να πα στο editing. Έχει πολλή δουλειά το πράγμα στην οποία σε πρώτο στάδιο δεν αμείβες. Τώρα εσύ πώς νιώθεις, ας πούμε, κάνεις το δεύτερο σου podcast, για πες μου, κάνεις ακόμα ένα. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε εδώ τον Μάριο Τιούμπ ή αλλιώς στα ελληνικά ο Μάριος ο Σολίνας. Σαν τώρα που ολοκληρώνεις ένα podcast, καταλάβεις τη διαφορά μου το YouTube. Προβληματίζεις, ας πούμε, ένα podcast. Βασικά, αρέσκει μου που είμαι πιο εαυτός μου. Πιο εσύ. Εγώ νομίζω ενδιαφέρει τον άλλον να ξέρει και να μου κάνεις. Behind the scenes. Ναι, αλλά δεις ότι. Όχι να προβάλλεις μόνο την προσωπική σου ζωή. Να ξέρει ότι. Ρε φίλε, είμαι και εγώ ένας άνθρωπος. Ναι, εντάξει. Έχω και εγώ δουλειά. Κατάλαβες. Κάποτε κάνω το.
Αλλά ναι. Προσπαθώ να μην το κάνω. Να μην το κάνεις επίτηδες και εμένα. Ναι, γιατί τάχα, ας πούμε, μπαίνει ένας άνθρωπος μητσής να δει το βίντεο μας. Και θέλω να περάσει καλά με το βίντεο μου και να του λέω εγώ τώρα τι πέρασα. Τι τα προβλήματα μου. Ναι, ας πούμε, κολλά. Και θέλει να του δείξεις ότι πήγες να δεις έναν ωραίο βίντεο, ας πούμε, και πέρασε καλά η ώρα του. Okay. Αλλά αυτόχρονα να θέλει να το δει, δηλαδή να τον κάνεις να μείνει. Που είναι πιο δύσκολο ακόμα από ναι. Ό,τι απαντήσει. Είπες μου, okay, ένα αξίζει και τόσο να κάνεις YouTube στην Κύπρο. Να μου σκέφτεσαι να κάνεις, να το εξελίξεις. Να μου είναι η σκέψη σου, ας πούμε, να πάει σε Ελλάδα, ρε φίλε. Ας θα κάνω κάτι για να πάω σε άλλη χώρα. Η μόνη επιλογή που θα κάνω ήταν να είναι η Αμερική. Εγώ σου εύχομαι ότι αν πάεις. Ρέζι, τσέ να πετύχω. Έτσι νιώθω. Εγώ είμαι σίγουρος γιατί αν στα 21 σου μετράς 9 χρόνια YouTube να πούμε, ναι. 9-10 χρόνια ρε φίλε. Εμπειρίας, γιατί ας πούμε, εγώ δεν έχω έτσι εμπειρία. Μπορεί να μην έχω τόσα, μπορεί να μην είδα τόσα βίντεο, ας πούμε. Καταλάβεις. Ο στόχος σου, Μάριε μου, για να κλείσουμε και το podcast, θα σκεφτείς μια άλλη χώρα, καθαρά για οικονομικούς λόγους ή καθαρά για παραπάνω επιτυχία. Και τα θυκιώ, να σου πω σε κάτι πολλά ποιητικό. Ό,τι θέλεις πέμω. Τα λεφτά πολύ εμίσησαν, ναι. Το ξανουδείς. Α, μαθαίνεις σιγά σιγά. Λοιπόν, Μάριε μου, σε ευχαριστώ που ήρθες. Ελπίζω να πέρασες καλά μαζί μου. Εγώ ευχαριστώ που με φέρατε. Εφάνηκε πολλά έτσι entertaining πιστεύω η κουβέντα μας. Σε γενικές γραμμές είναι ακόμα μια δουλειά. Στην οποία εγώ πιστεύω ότι αν δεν το χειριστείς έξυπνα, θα πληρώνεσαι κατά 90%. Αν θέλεις να πληρωθείς, να το δούμε σε 6 μήνες. Πώς γίνεται. Αλλά παιδιά, σε 6 μήνες μπορεί να σηκωστεί να πάει στην Αμερική. Άρα κάπου να κάνουμε. Και αν πολλά δουλεύτε, αλλά λέω σα το εγώ. Δουλεύει πάρα πολλά. Εν το είχα. Και γράφει και τραγουδιά. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να περάσατε τέλεια όπως περάσαμε και εμείς. Γι' αυτό πρέπει να φωνάζουμε όπως σας είπα πριν στην αρχή. Για να πιάει views, κάντε subscribe στον Blitz. Ελπίζω να αγαπήσετε αυτό το podcast. Και αν θέλετε να κάνουμε και με το μικρά. Με τα μωρά. Α, με το kids. Ναι, με τα kids. Το παιδιά, το βίντεο τα λέμε στο επόμενο. Αυτό λοιπόν, γεια. It's a pop.